Εκατοντάδες παιδιά σήμερα ασχολούνται με την ρομποτική. Είναι μια δραστηριότητα που αγαπούν και μέσα από αυτή ανακαλύπτουν όλο τον κόσμο. Εσείς έχετε αναρωτηθεί ποτέ από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί τη ρομποτική, αλλά και τι πλεονεκτήματα έχει μέσα από αυτήν την ενασχόληση? Ελάτε να γνωρίσουμε την εκπαιδευτική ρομποτική από μια παρέα παιδιών του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, την παρέα δηλαδή που κατόρθωσε να πάρει για το 2019 το πρώτο βραβείο ρομποτικής στην Ελλάδα. Πριν 2 χρόνια πήραμε την απόφαση να δώσουμε τη δυνατότητα και να εντάξουμε τη ρομποτική στο σχολείο. Δεν ήταν κάτι εύκολο, γιατί δεν είχαμε ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό και πλέον ούτε και την τεχνογνωσία. Παρ' όλα αυτά όμως, διαθέσαμε από τα λίγα χρήματα που διαθέτει το κάθε σχολείο και εντάξαμε τη ρομποτική στο σχολείο. Στην αρχή με μικρά βηματάκια, τώρα πια καλπάζουμε εκ του αποτελέσματος. Αλλά παρ' όλα αυτά δεν ήταν κάτι που, το οποίο ήταν αποσπασματικό, δηλαδή ένα πυροτέχνημα που ξαφνικά ένα σχολείο σε μια υποβαθμισμένη περιοχή κατέφερε και πήρε την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Ήταν προϊόν συστηματικής δουλειάς, ενασχόληση των μαθητών και του συναδέλφου του κύριου Ρίγκα, αλλά και την συνδρομή όλων των υπόλοιπων συναδέλφων. Και καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως το γεγονός το ότι πήραμε την πρώτη θέση πανελλαδικά, το οποίο για μας δίνει αξία, αλλά υποστέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος δεν είναι εύκολος. Είναι η κατηγορία που συμμετείχε το δικό μας σχολείο, είναι η πιο δύσκολη, αφενός γιατί έχει τις περισσότερες συμμετοχές από όλη τη χώρα και αφετέρου μιλάμε για παιδιά δημοτικού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η προετοιμασία η δικιά μας ξεκίνησε με την ανακοίνωση του θέματος του διαγωνισμού, που ήταν η ανάπτυξη των νησιών μέσω της τεχνολογίας. Όσον αφορά το τελικό στην Αθήνα, στους τελικούς στην Αθήνα, η ομάδα του 12ου Δημοτικού Σχολείου ξεχώρισε από τα άλλα δημοτικά, από τις αξιόλογες προσπάθειες των υπόλοιπων σχολείων στην κατηγορία του δημοτικού, ήταν ότι η κατασκευή ήταν εξ ολοκλήρου από Lego, δηλαδή από μικρά τουβλάκια τα οποία έπρεπε τα παιδιά να κάνουν την κατασκευή και επίσης ξέραν να απόκουσαν κατά και να λύσουν την κατασκευή, αλλά και να φτιάξουν τον κώδικα από την αρχή. Και οπότε αυτό μέτρησε πάρα πολύ στην τελική βαθμολογία, με το αποτέλεσμα η πρώτη θέση. Γεια σας! Χαίρομαι πάρα πολύ και έχω μεγάλη περιέργεια για να γνωρίσω όλο αυτό που σας έκανε πρωταθλητές στη ρομποτική. Φτιάξει μία μονάδα θαλάτωσης, η οποία λειτουργεί με την αιωλική ενέργεια. Την έχουμε δημιουργήσει έτσι ώστε τα νησιά να εκμεταλλευτούν τους σπόρους που έχουν, που είναι το θαλασσινό νερό και ο άνεμος, ώστε να τα αξιοποιήσουν σε βοηθητικές εφευρέσεις όπως αυτή. Βοηθάει σε πολλούς τομείς, διότι εξοικονομεί ενέργεια. Η ενέργεια χρησιμοποιείται και για τα νοικοκυριά των σπιτιών των νησιών και για τη μονάδα θαλάτωσης, η οποία παίρνει το νερό των θαλατών και το βάζει στη δεξαμενή. Μετά από τη δεξαμενή ποτίζει έναν υδροπονικό κήπο, ο οποίος είναι ιδανικός για τα νησιά, γιατί λειτουργεί μόνο με νερό και χωρίς να χρειάζεται χώμα. Έτσι μπορούμε να καλλιεργήσουμε πολύ περισσότερα φυτά σε πολύ λιγότερο χώρο. Να δούμε από κοντά όλο αυτό που έχετε φτιάξει. Θα με βοηθήσετε να καταλάβω όλα αυτά που ξέρετε εσείς και δεν τα ξέρω εγώ. Έχουμε φτιάξει μία ανεμογεννήτρια, η οποία καθώς κινείται, περνάει πάνω από τον αισθητήρα απόστασης. Αυτός ενεργοποιεί τον κινητήρα που βρίσκεται στη μονάδα Ίδωρ και από εκεί με τις 2 τρεπούλες τα αριστερά και τα δεξιά της μονάδας αθαλάτωσης το νερό ανεβαίνει πάνω μέσω μιας φυγοκεντρικής αντλίας. Ο
αισθητήρας που έχουμε στην ανεμογεννήτρια, όταν έχει άνεμο, δίνει εντολή στον κινητήρα να βάλει μπρος την αντλία. Η φυγοκεντρική αντλία είναι ένας πολύ κλειστός χώρος με ένα γρανάζι το οποίο γυρίζει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να ανεβάζει το νερό προς τα πάνω. Το μικρό γρανάζι που έχει 8 δοντάκια περιστρέφει τον κίτρινο άξονα της φυγοκεντρικής αντλίας και αυτό είναι, περιστρέφει ένα άλλο γρανάζι που είναι μέσα σε ένα κουτάκι στην αφαλάτωση που αυτό ανεβάζει το νερό και, και στη συνέχεια αποθηκεύεται στην δεξαμενή μας. Το νερό καθώς ανεβαίνει προς τα πάνω πέφτει στη δεξαμενή. Η δεξαμενή με τον αισθητήρα απόσταση που διαθέτει μετράει την απόσταση του νερού. Αν υπάρχει αρκετό νερό, κατεβάζει το ποτιστήρι, το οποίο στο πάνω μέρος του έχει έναν αισθητήρα κλίσης. Όταν ενεργοποιηθεί το ποτιστήρι, ενεργοποιείται και ο λιπαντήρας, ο οποίος μέσα του έχει ζεόλυθους, που είναι πέτρες, οι οποίες όταν πέφτουν στο νερό διαλύονται και δίνουν τα κατάλληλα φυσικά μεταλλικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά. Κάνετε χημεία φυσική στο δημοτικό, θα με τρελάνετε. Για δείξτε μου λοιπόν στην πράξη όλο αυτό για να καταλάβω. Για ελάτε, πλησιάστε, ελάτε να με βοηθήσετε να καταλάβω. Εγώ στην ομάδα ήμουν προγραμματίστρια και πιστεύω ότι ο προγραμματισμός είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι στη ρομποτική. Εγώ είμαι ο μηχανικός της ομάδας και μου έκανε εντύπωση ο μηχανισμός της φυγοκεντρικής αντλίας. Πρώτα είχαμε βάλει το μεγάλο γρανάζι που έχει 40 δοντάκια στο τέλος και δεν μπορούσε να ανεβεί πάνω το νερό. Γι' αυτό προγραμματιστήκαμε λίγο και βάλαμε το γρανάζι, το βάλαμε σε πολλές θέσεις μέχρι που βρήκαμε τη σωστή, που είναι να είναι πρώτο και στη συνέχεια να είναι τα μικρότερα. Δεν είναι ένα παιχνίδι, είναι η υλοποίηση μιας μεθοδολογίας διδασκαλίας, της μεθοδολογίας STEM, την οποία εμπλέκει τα μαθηματικά, τη μηχανική, την επίλυση προβλημάτων και την κατασκευή σε ένα ενιαίο αντικείμενο, το οποίο βοηθάει τα παιδιά να δρουν ομαδικά, συνεργατικά, να σκέφτονται έξω από το κουτί και δίνει με ένα παιχνιώδη τρόπο ένα καινούριο τρόπο διδασκαλίας που καθυλώνει πραγματικά τα παιδιά στην τάξη. Για να καταλάβω, πώς μπορεί το παιδί μέσα από την ρομποτική να μάθει ιστορία ή να μάθει να πάρει άλλες γνώσεις? Μέσω της επανάληψης μπορείς να πεις σε ένα παιδί ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα ρομπό που να το λένε Αριστοτέλη. Ποιος μπορεί να μάθει τι είναι ο Αριστοτέλης για να μας κάνει την παρουσίαση? Θα φτιάξουμε το ρομποτάκι, ένα δομικό στοιχείο της Lego, ένα παιχνίδι που έχουμε στο σπίτι, μέσω της βιωματικής μάθησης. Επανάληψη, τι είναι ο Αριστοτέλης, τι ξέρει ο Αριστοτέλης, μπορείς να δώσεις πάρα πολλά σε ένα παιδί με το παιχνίδι και με αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας. Έχουμε και ήρωες στην κατασκευή μας, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Τι λέτε? Από εδώ είναι ο Βρασίδας, ο βάτραχος και προστάτης του κήπου. Η Αλεξάνδρα, που περιποιείται τα φυτά, μαζί με το Σάβα. Από εδώ είναι ο Δημήτρης, ο οποίος είναι ο μηχανικός του ποτιστηριού και του λιπαντήρα. Από εδώ είναι ο καπετάν Μιχάλης, ο ψαράς. Και από εδώ ο Γιάνγκ Τσεγιάνγκ, ο Σούσι Σεφ. Και μετά έχουμε την Εμμανουέλα, το Σεφ και τη Μαρία, που είναι οι φροντιστές της μονάδας ΑΕΡ, ΙΔΟΡ και ΤΥΡ. Είναι πολύ μεγάλη εμπειρία η συμμετοχή στην Αθήνα, γιατί δεν γίνεται σε ένα μικρό στάδιο, γίνεται στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Η οργάνωση από την WRO είναι άψογη, είναι πολύ κοντά
στην διοργάνωση των Ολυμπιάδων που γίνεται, που είναι η πιο μεγάλη διαγωνισμή εκπαιδευτικής ρομποτικής στον κόσμο. Είναι πολύ υποβλητικό το περιβάλλον για τα παιδιά και μπαίνουν σε μια διαδικασία άμυλας με τους καλύτερους και τα καλύτερα σχολεία στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστεί κανένας ότι στην τελική Κοσάδα ήταν 12 ιδιωτικά σχολεία και 8 δημόσια και το σχολείο μας κατάφερε να βγει πρώτο στα καλύτερα σχολεία της χώρας. Εγώ ήμουν ο αρχηγός στο πρόγραμμα Scratch και ο διαγωνισμός μου φάνηκε πάρα πολύ, ήταν μια ξέχαστη εμπειρία και μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο διαγωνισμό. Δεν ήταν ο σκοπός μας να βγούμε πρώτοι, αλλά τα καταφέραμε. Ήταν πολύ δύσκολο να το φτιάξουμε, μας πήρε 3 μήνες, αλλά παρόλα αυτά περάσαμε πολύ ωραία και μας άρεσε η συνεργασία. Αυτή η εμπειρία μας δίδαξε πολλά, όπως ρομποτική, πληροφορική, μηχανολογία, μηχανική, αλλά το πιο σημαντικό, να συνεργαζόμαστε ως ομάδα.